Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αισθανόμαστε λίγο περίεργα βεβαίως, γιατί δεν βλέπουμε εδώ τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει εξήγηση. Δεν αντέχουν να είναι εδώ, στην αίθουσα, και να διαπιστώνουν ποια είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής τους στον χώρο της δημόσιας διοίκησης. Πώς η επιδίωξη για μικρότερο κράτος, όπως λέγαν, οδήγησε σε διάλυση βασικών κοινωνικών τομέων της δημόσιας διοίκησης. Αλλά και κάτι θέλω να παρατηρήσω. Σήμερα η κυβέρνηση δίνει μια κρίσιμη μάχη, είναι μια κρίσιμη μέρα. Είμαστε κοντά στη στιγμή της αλήθειας, διαπραγματευόμενοι με τους πιστωτές, με τους θεσμούς. Είναι οι συναντήσεις σήμερα που γίνονται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα περιμέναμε να είναι εδώ όλα τα πολιτικά κόμματα και να συζητούμε με τις διαφορές μας αυτή την κρίσιμη στιγμή γύρω από την έκβαση της διαπραγμάτευσης. Όλοι εδώ θα ήταν ένα σήμα ενότητας του ελληνικού λαού. Προτίμησαν όμως οι δύο απολογητές των μνημονίων, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, να αποχωρήσουν, δίνοντας άλλο σήμα. Δεν αφορά το θέμα της δημόσιας διοίκησης, αφορά αυτό που ονομάζουμε, όχι αδίκως, η Τρόικα εσωτερικού, στέλνει στην Τρόικα εξωτερικού ένα σήμα κοινής πορείας. Και είναι κρίμα. Και είναι κρίμα ότι θα μπορούσαν, έστω και αυτή τη στιγμή, με τη στάση τους, να δώσουν ένα άλλο περιεχόμενο στην παρουσία τους σε αντιπολίτευση σε αυτή τη Βουλή. Έχουν μείνει εγκλωβισμένοι στη γραμμή του μνημονίου. Άλλοι είναι ξυπνότεροι. Το δημόσιο λειτουργήσε επί σειρά ετών ως θεραπενίδα του ιδιωτικού. Δεν υπήρξε δημόσιο για το δημόσιο, δημόσιο για τον Έλληνα πολίτη, υπήρξε δημόσιο για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό ως γενική διαπίστωση. Τα πάρτι που οργανώθηκαν με τις προμήθειες και τα δημόσια έργα, η αναξιοκρατία, οι κομματικές επιλογές, το κράτος δεξιάς, ο πρασινοφρουρισμός, αλλά και άλλες κοινωνικές συμπεριφορές, όχι μόνο πολιτικές, τις οποίες αγκάλιαζε και προστάτευε το παλαιατιακό κράτος, συνέθεταν ένα αποκρουστικό δημόσιο. Ένα δημόσιο που συχνά για τον πολίτη ήταν δυνάστης και όχι υπηρέτης. Πάνω σε αυτή την πραγματικότητα, μιας διαλυμένης αντίληψης για το δημόσιο, ενός ιδιωτικοποιημένου στην ουσία δημόσιου, πάτησε το μνημόνιο. Η νεοφιλελεύθερη επιθετικότητα. Οι στόχοι του μνημονίου, του νεοφιλελευθερισμού, ήταν η συρρήκνωση του κράτους και ειδικότερα του κοινωνικού κράτους. Ήταν η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά γνωρίζουν όλοι ότι ο πιλότος σε όλες τις κοινωνίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, ο πιλότος των εργασιακών σχέσεων, εκεί όπου λόγω της ιδιομορφίας του εργοδότη που είναι το δημόσιο, μπορεί να υπάρξουν περισσότερες κοινωνικές κατακτήσεις, είναι το δημόσιο. Και μετά αυτές οι κοινωνικές κατακτήσεις επεκτάθηκαν. Αυτή είναι η ιστορία της Ευρώπης και όλου του κόσμου και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν λοιπόν αρχίζει η συντριβή των δικαιωμάτων στο δημόσιο τομέα, είναι προφανές ότι θα ερχόταν και η συντριβή των δικαιωμάτων, και μάλιστα με πιο επώδυνο τρόπο, γιατί υπάρχει το θέμα της ανεργίας εκεί, στον ιδιωτικό τομέα. Ο κοινωνικός λοιπόν αυτοματισμός, πάνω στον οποίο προσπάθησε να δημιουργήσει η μνημονιακή τότε εξουσία μία αντιπαράθεση κοινωνική, ένα κοινωνικό εμφύλιο, όπου οι μεν να χτυπάνε τους δε και να τους λένε «Ωστόσο ζωνε αυτό σωθήτω», αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός ξεκίνησε από το δημόσιο και κάθε βράδυ τα δελτία των 8 μας πληροφορούσαν πως και άλλοι παράνομοι σε εισαγωγικά και άλλοι αυθάδεις και άλλοι κινητοποιούμενοι ήταν εκτός μνημονιακού νόμου. Είναι προφανές ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αποκαταστήσει την νομιμότητα στο δημόσιο τομέα είναι η προϋπόθεση και το πρώτο βήμα για να αποκατασταθεί και η νομιμότητα στον ιδιωτικό τομέα. Η δημαγωγία ότι όσοι χάνουν τη δουλειά τους στο δημόσιο τη χάνουν από ένα διασφαλισμένο εργασιακό πλαίσιο, ενώ στον ιδιωτικό τομέα δεν τη χάσαν και τελειώσανε, δεν απαντάει στο επιχείρημα
Όσοι χάσαν τη δουλειά τους στο δημόσιο, βρέθηκε δουλειά στον ιδιωτικό τομέα για άλλους τόσους? Όχι. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Και αυτό λένε όλοι οι οικονομολόγοι. Για μια θέση που χάθηκε στο δημόσιο τομέα, χανόντουσαν τουλάχιστον 3 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό εξηγείται και με βάση την οικονομική επιστήμη. Συνεπώς, είναι σαφές ότι η μάχη η οποία δίνεται σήμερα από την κυβέρνηση δεν αφορά στενά τον δημόσιο τομέα, αφορά το σύνολο της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα είναι επίγουσα ανάγκη. Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει με τη διατήρηση της κρατικής μηχανής στην κατάσταση του μεγάλου ασθενούς. Χωρίς κινητικότητα, αξιοκρατία, συνεργατικότητα, χωρίς θεσμούς εργατικής συμμετοχής, μας τρομάζουν οι λέξεις. Μην ξεχνάμε αυτές τις λέξεις και αυτές τις έννοιες, αφού τις αποκαθάρουμε βεβαίως από τις λανθασμένες πρακτικές. Χωρίς αυτό, λέω, το πλέγμα, ο πρωτογενός, χωρίς διαμεσολάβηση της εργατικής, της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, θα δημιουργείται συνείδηση συμμετοχής των εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορεί να λειτουργήσει η χώρα σε μια πορεία ανάπτυξης. Χωρίς τον εργαζόμενο στο επίκεντρο της ανάπτυξης, χωρίς τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της ανάπτυξης, δεν μπορεί να υπάρξει μια ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα και αυτή την υπόσχεση δίνει η κυβέρνηση της αριστεράς, η κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας, μέσα στο δυσμενές πλαίσιο που υπάρχει της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές. Θα περιμέναμε να υπήρχε μια χείρα συνεργασίας και συνένεσης, δεν φάνηκε όμως. Είναι προφανές ότι ο καταραίων παλαιοκομματισμός δεν μπορεί να ενσωματωθεί στην ιδέα, να συνηθίσει στην ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδος χωρίς αυτόν. Μα μόνο χωρίς αυτόν μπορεί να υπάρξει διέξοδος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Φίλη.